Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι πολύ όμορφο, εξαιρετικό. Θα μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένας θεσμός που έχει πετύχει, ένας θεσμός που καλά κρατεί με πολλές εκδηλώσεις ακόμη. Και στη διάρκεια του κορονοϊού πραγματοποιήθηκαν κάποιες εκδηλώσεις, με όλα τα μέτρα βέβαια που προέβλεπε το πρωτόκολλο. Αυτές τις ημέρες συνεχίζονται οι εκδηλώσεις. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας την κυρία Ευαγγελία Μιχολού, υπεύθυνη γραφείου τύπου του οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και βέβαια τι θα παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα κυρία Μιχολού, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά. Καλησπέρα, ευχαριστώ εγώ θερμά για την πρόσκληση να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα κορυφαίο, θα έλεγα εγώ, πολιτιστικό γεγονός της Πιερίας και όχι μόνο και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Τολμώ να πω ότι το Φεστιβάλ Ολύμπου είναι ένα φεστιβάλ που έχει ξεπεράσει και τα όρια της χώρας μας. Και αυτό γιατί έχει καθιερώσει τον θεσμό της τιμόμενης χώρας. Θα σας πω για παράδειγμα ότι για το χρόνο έχει αποφασιστεί και η τιμόμενη χώρα θα είναι η Ινδία. Αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις ανεβαίνουν σε επίπεδο. Μιλούμε για πολιτισμό, αλλά μιλούμε παράλληλα και για πολιτισμό, για εμπορικές σχέσεις, για φιλικές σχέσεις, για συναδέλφωση και για συνεργασία μεταξύ δύο λαών. Μια συνεργασία που συνεχίζεται και πέρα από τις εκδηλώσεις. Και άλλωστε γνωρίζουμε πολύ καλά, κυρία Μιχολού, ότι η Ινδία έχει μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, μουσική, γενικότερα μια παιδεία που σε πολλές των περιπτώσεων δένουν με τα ελληνικά ήθη και έθιμα. Ναι, είναι αλήθεια, όπως επίσης είναι αλήθεια ότι και οι δύο λαοί έχουν στενούς δεσμούς φιλίας σε διάφορα επίπεδα, είτε είναι οικονομικό, είτε είναι εμπορικό, είτε πολιτισμικό επίπεδο. Και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε και στην περιφέρεια τις ιδιαιτερότητες και τις μοναδικότητες ενός άλλου λαού. Και νομίζω, εκτιμώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι μιλάμε για την περιφέρεια. Για ένα φεστιβάλ περιφερειακό, για ένα φεστιβάλ που έχει πάρα πολλές παραστάσεις όλων των επιπέδων, πολυεπίπεδες εκδηλώσεις, που δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη αλλά και στον Πιερία να δουν σημαντικές, εξαιρετικά αξιόλογες παραστάσεις στην περιφέρεια και όχι στα γνωστά φεστιβάλ που ξέρουμε στην Αθήνα και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα, ξέρετε, και την πρόσβαση για να το κάνουν αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που είναι πολυπίκυλες οι εκδηλώσεις και καλύπτουν, αν θέλετε, και όλα τα γούστα, να το πω έτσι πολύ απλά. Συνδυάζουν μουσική, θέατρο και όχι μόνο και βέβαια σε ένα φανταστικό χώρο όλα αυτά. Το φεστιβάλ έχει τη μοναδικότητα των χώρων του Αρχαίου Θέατρο Δίου, Λίβυθρα, στην Κοταριώτισσα, στην Παναγία της Κοταριώτισσας, στην Αρχαία Πίδνα. Νομίζω ότι ένα κομμάτι του φεστιβάλ οφείλει αυτό που είναι στη μοναδικότητα και στην βαριά ιστορία που έχει ο τόπος και στο χώρο όπου γίνονται οι εκδηλώσεις. Φανταστείτε ότι στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου θα παρακολουθήσουμε, για παράδειγμα, παραστάσεις ή συναυλίες και θα πατήσουμε το ίδιο χώμα που παρουσίασε τα δικά του έργα ο Αριστοφάνης. Είναι συγκλονιστικό και ως σκέψη. Ακόμη και εμείς οι υπηρείς, που μπορώ να πω ότι το έχουμε στην αγκαλιά μας, ακόμα και εμείς νιώθουμε ένα δέος που το έχουμε συνηθίσει κατά κάποιο τρόπο, όταν πηγαίνουμε στο θέατρο και να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις. Κάθε φορά είναι και διαφορετική, πρέπει να πούμε. Κάθε παράσταση είναι και διαφορετική. Υπάρχει ένα μικρό λιθαράκι, κάτι ξεχωριστό, που δίνει άλλο νόημα σε μια παράσταση, αλλά και καλοκαίρι θεατρική παράσταση. Όλο αυτό και μετά από δύο χρόνια είναι κάτι το εξαιρετικό, θα λέγαμε. Ξέρετε, ενώ το Φεστιβάλ Ολύμπου δεν διέκοψε ποτέ στα 50 χρόνια και τώρα βρισκόμαστε στο 51ο έτος, δεν έχει σταματήσει ποτέ τις εκδηλώσεις, ούτε στον καιρό της πανδημίας, λαμβάνοντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα και όχι με όλη την πληθώρα των εκδηλώσεων και των παραστάσεων που θα επιθυμούσε. Ναι, κάτι που ανέφερα και εγώ, τηρώντας το πρωτόκολλο βέβαια, με λιγότερη παρουσία θεατών. Έχουμε και σας καλούμε λοιπόν Σάββατο, για παράδειγμα, που είναι κοντινές μέρες, συναυλία με τον Μάριο Φραγκούλη και την Ντέμπορα Μάγερς. Έχουμε εξαιρετικές παραστάσεις και το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και ενδιάμεσα και Τετάρτη. Έχουμε συναυλίες όπως είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο κ. Νταλάρα, Συμποφίλιου, ο Μαραβέγιας. Ενδεικτικά λέω κάποια ονόματα. Mm-hmm. Όπως επίσης έχουμε Τετάρτη σήμερα τη Γλυκερία στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου και φυσικά εξαιρετικές παραστάσεις.
Για παράδειγμα, Ηλέκτρα, Ιφηγένεια Ναυλίδης. Έχουμε ομιλίες για το Ρωμαϊκό Οδείο, σε Αρχαιολογικό Πάρκο, μαγικά παραμύθια για μικρότερες ηλικίες, σε παιδικές παραστάσεις. Νομίζω είναι μια μεγάλη γκάμα εκδηλώσεων και παραστάσεων που καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς. Βέβαια, θα μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Βεβαίως. Θα συνδεθούμε εκ νέου, θα έχουμε επικοινωνία. Σήμερα Γλυκερία, λοιπόν, και Μάριος Φραγκούλης το Σάββατο. Αγαπάμε Μάριο Φραγκούλη, πρέπει να πούμε. Και για τη Είμαστε φωνή του πολύ. και για την παρουσία του. Και δίνει και φοβερές μουσικές παραστάσεις. Και ίδιο συναυλίες στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Θα πούμε πολλά περισσότερα για τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών την ερχόμενη εβδομάδα. Κύριε Μιχολού, να είστε καλά. Δύναμη, εύχομαι, δύναμη, καλή διάθεση. Γιατί τραβάτε κουπί αυτές τις ημέρες, αλλά αξίζει για το Φεστιβάλ Ολύμπου. Που με πολύ μεγάλη χαρά το κάνουμε όλη η ομάδα του φεστιβάλ, όλα τα στελέχη και ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Με πολύ χαρά. Είναι ένα κομμάτι, θα έλεγα, από τη ζωή μας και στην πειρία. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ την πειρία χωρίς το φεστιβάλ Ολύμπου. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και για τη βοήθεια και χαρά μας. Άλλωστε, η τηλεόραση του Flash είναι χορηγός επικοινωνίας των εκδηλώσεων. Θα είμαστε πάντα κοντά σας, όσο αυτό είναι εφικτό και όσο μπορούμε. Πραγματικά είναι κάτι εξαιρετικό. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την επικοινωνία αυτή. Να είστε καλά, κύριε Μιχολού. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.